Ακόμα και αν έχει προβλήματα με το κόμμα του, ο Παύλο Πολάκη δεν ξεχνά τη μέχρι πρώτη νοσηδιότητά του ω το μεάρχη διαφάνεια και στρέφεται μέσω Facebook σε βάρο τη Σοφία Νικολάου, υποστηρίζοντα ότι τα εισοδήματά τη ω Γενική Γραμματέα Αντιγκληματική Πολιτική δεν είναι αρκετά για να δικαιολογήσουν την αγορά και την ανακαίνιση ενό ακινήτου στο παλαιοψυχικό. Λίγου μήνε μετά τι απευθεία αναθέσει που έκανε η συγκεκριμένη κυρία, οι οποίε ζημίωσαν το δημόσιο κατά 2 εκατομμύρια ευρώ, η ίδια αγόρασε οικόπεδο 551 τετραγωνικά μέτρα με διόροφη κατοικία στο παλαιό ψυχικό, με αναγραφόμενο τίμημα 850.000 ευρώ. Σύμφωνα με τι εκτιμήσει μεσητών, η πραγματική αξία του ακινήτου φτάνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η απάντηση δεν άργησε από τη Σοφία Νικολάου. Χρυσαυγήτη Παύλο Πολάκι ανέχτηκα πολλέ προσωπικέ προσβολέ και επιθέσει. Αντέχω γιατί σε έχω. Αλλά τώρα που θέτει σε κίνδυνο την οικογένειά μου, σου δηλώνω ότι θα κάνω τα πάντα για να σε σβήσω πολιτικά. Όσο για το αντίτιμο του ακινήτου, υποστηρίζει ότι αυτό δικαιολογείται πλήρω. Αγόρασα αυτό το σπίτι πουλώντα άλλο στο κολονάκι και παίρνοντα υψηλότατο δάνειο, το οποίο θα εξυπηρετώ για πολλά χρόνια. Όλα τα περιουσιακά μου στοιχεία είναι καταγεγραμμένα στα αποθενέσχες που καταθέτω και ελέγχομαι για αυτά. Η Η κυρία Νικολάου, θα είναι ε, ε, Η κυρία Νικολάου, βγάλετε μια διαρροή περί ενό δίθεν πορίσματο ΔΟΕ. Βγήκε το πόρισμα ΔΟΕ. Λέει τα αντίθετα από αυτά που έλεγε ο Πολάκης. Και εσεί συνεχίζετε και υπερασπίζεστε τη γραμμή Πολάκη. Το πόρισμα ΣΔΟΕ λέει ότι δεν προκύπτει ζημιά του ελληνικού δημοσιογράφου. Λοιπόν, δηλαδή, κάτω ΣΔΟΕ είναι ΣΥΡΙΖΑ, όπω λέτε, και εσείς, γιατί αυτά διαδίδεται. Και εσεί συνεχίζετε και αναπαράγετε τη γραμμή Πολάκη. Ο νέο τομέα διαφάνεια του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Ραγκούση, ζήτησε την παρέμβαση του εισαγγελέα για τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Παύλο Πολάκη. Θεωρούμε αυτονόητη και επιβεβλημένη την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματο, ο οποίο έχει στη διάθεσή του και το σχετικό πόρισμα του ΣΔΟΕ. Την ίδια ώρα αναπάντε το μένει το ερώτημα αν η κυρία Νικολάου θα είναι υποψήφια στην Εύβοια στις ερχόμενες εκλογές μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΣΔΟΕ για τον τρόπο διαχείρισης υγειονομικού υλικού στα σοφρονιστικά καταστήματα την περίοδο της μανδημίας.